Κασιανή λοιπόν και η μικρή αδερφή του Σάκη. Η μικρή αδερφή του Σάκη, ναι. Και η χαριτωμένη και όπως λέει και ο ίδιος μερικές φορές. Νομίζω ότι περισσότεροι έμαθαν από ένα πρόσφατο post είχε στην αποφύτισή σου. Ακριβώς. Ήταν κάτι το οποίο ούτε εγώ το περίμενα. Μου ήρθε λίγο ξαφνικό. Αλλά ο Σάκης είναι ένας άνθρωπος που του αρέσει πολύ να μοιράζεται τις χαρές του. Άλλωστε ήταν από πάντα άνθρωπος της οικογένειας. Παρόλο που μας λείπει, προσπαθούμε όσο μπορούμε να κρατάμε μια επικοινωνία μέσω Skype. Δεν θα πω καθημερινά, αλλά μέσα στη βδομάδα σίγουρα θα μιλήσουμε 2-3 φορές. Το Σάκη τον έχουμε χάσει τώρα μέχρι και τον Ιούνιο, νομίζω. Τελείωσε, πάει. Άγιο Δομινικανός. Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα τελειώσει εκπομπή, αν δεν κάνω λάθος, κάπου εκεί. Θα ξαναγυρίσει κάποια στιγμή σε κάτι ανάλογο, θα τον ξαναδούμε έτσι. Πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό, δεν ξέρω. Του αρέσει τόσο πολύ να γεννάει καινούργιες ιδέες ο Σάκης, που πολύ πιθανό να κάνει κάτι αντίστοιχο και πάλι. Από τότε που θυμάμαι τον αδερφό μου, του άρεσε να ταξιδεύει. Οπότε δεν ήταν σχεδόν ποτέ στο σπίτι. Μετά ήρθαν οι σπουδές του, οπότε πήγε στην Αμερική. Μετά με την εκπομπή συνέχεια ταξίδευε. Ακόμα και για δικούς του προσωπικούς λόγους, ταξίδια ανεψυχής που λέμε, πάλι έλειπε. Οπότε είναι κάτι που το έχουμε συνηθίσει, μας λείπει πάρα πολύ, πιο πολύ στη μαμά του βέβαια, αλλά τι να κάνουμε, έχει γίνει συνήθεια πια. Είναι μαμάκιας και πώς να μην είναι, γιατί με μια τέτοια μαμά δεν γίνεται να μην είσαι. Μ' αρέσει πολύ ο Αγγελόπουλος. Okay, δεν αρέσει άλλωστε μεταξύ μας κιόλας. Και μ' αρέσει παιδιά και Σφαλιάρας. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα μ' αρέσει τόσο πολύ. Και πόσο θα συμφωνήσω μαζί σου. Μ' αρέσει γιατί είναι αυθεντικός και προβάλλει αυτό που πραγματικά είναι. Δεν βλέπω τίποτα ψεύτικο πάνω του. Δεν θα σας κρύψω ότι ψήφισα κιόλας για να μείνει. Δεν το περίμενα ποτέ αυτό. Η Χριστίνα είναι ένα πολύ γλυκό και όμορφο κορίτσι. Για την ομορφιά πραγματικά δεν το συζητάω, είναι μια κούκλα. Ναι, πραγματικά. Νομίζω ταιριάζει με τον Σάκη και είμαι πολύ χαρούμενη που έχει βρει ένα τέτοιο κορίτσι δίπλα του, πραγματικά. Όλο αυτό που είχε γίνει γύρω από τον Σάκη και τον Γιώργο δεν ήταν λίγο υπερβολικό? Είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, αλλά η αλήθεια είναι ότι τα μέσα την τρίχα την κάνουν τριχιά. Οπότε ήταν κάτι αναμενόμενο. Τα παιδιά είναι μια χαρά από ό,τι ξέρω, απλά δεν έχουν την ευκαιρία να ειδωθούν γιατί οι υποχρεώσεις τους είναι λίγο δύσκολες. Ο χώρος στον οποίο είμαστε είναι, θεωρώ, ένα μαγαζί το οποίο έλειπε από την πόλη της Θεσσαλονίκης και προωθεί το καλό ποιοτικό ελληνικό φαγητό.